Σαλονιάμε πάντα στροφή. Ανάποδα την πόρνια, ανάποδη ζωή. Στα άγνωστα θα με ρει, στα άγνωστα γιατί. Στα άγνωστα θα θέλω, θα μας βρεις εκεί. Πώς να σου το πω. Καλημέρα, Καρντάσια! Καρντάσια, μετά από μεγάλο request και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, ξεφεύγουμε από τα αμερικάνικα, από τα ιαπωνικά, από τα γερμανικά, από τα ιταλικά και πάμε στα αγαπημένα μου, ίσως από τα, μάλλον από τα πιο αγαπημένα μου αυτοκίνητα ever. Και αυτά είναι τα 5 καλύτερα για μένα γαλλικά αυτοκίνητα. Καρντάσια, γαλλικά αυτοκίνητα. Οι Γάλλοι γενικά, μέχρι και τώρα που μιλάμε, είναι από τις καλύτερες εταιρείες όσον αφορά στα motorsports. Δηλαδή όσον αφορά το rally από παλιά μέχρι και στο Pikes Peak, μέχρι και τώρα στο WRC, κάνουν από τους καλύτερους αγώνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τη Citroën, με την Peugeot, και σαν Γάλλοι έχουν φτιάξει αυτοκίνητα τα οποία είναι ίσως από τα πιο όμορφα. Είναι, πιστεύω βασικά, επειδή είμαι Ιταλός, όχι Ιταλός, στα αυτοκίνητα μου αρέσουν πολύ τα ιταλικά. Πιστεύω οι Γάλλοι είναι οι μοναδικοί στον κόσμο οι οποίοι φτάνουν την ιταλική φινέτσα, αλλά μέσω από το γαλλικό στυλ. Οι Ιταλοί έχουν τη φινέτσα όσον αφορά πώς θα βάλουν τα trims με διαφορετικά χρώματα, φτιάχνουν πάρα πολλά χειροποίητα αυτοκίνητα. Οι Ιταλοί είναι πρωτοπόροι όσον αφορά για τα supercars κλπ. Αλλά οι Γάλλοι από την άλλη μεριά έχουν αυτό το style, αυτό το στυλ, το βίντεο που έχω βγει από τα τραγούδια, από το πώς μιλάνε και άλλα αυτά, το design τους, η πόλη τους, η χώρα τους, τα φαγητά τους, όλα αυτά τα πράγματα, μια κουλτούρα, φτιάχνουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σχεδιάζουν κάτι, είτε είναι πίνακας είτε είναι αυτοκίνητο. Γι' αυτό πολλές φορές μιλάω για τα ιταλικά, ότι είναι καλύτερα όσον αφορά το design, γιατί δεν υπάρχει σαν τα ιταλικά πουθενά στον κόσμο. Αλλά έρχονται οι Γάλλοι και φτιάχνουν από supercars που έχουν φτιάξει μέχρι και μικρά hatchbacks, μέχρι και τα πολύ μικρά, τα C1 κλπ. Φτιάχνουν κάτι υπέροχα αυτοκίνητα, τα οποία είναι πανέμορφα, που πολλές φορές πολλοί λένε ότι μηχανικά και καλά δεν είναι καλά. Μύθος. Πάμε, ξεκινάμε με το πρώτο γαλλικό και πολύ 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 αγαπημένο αυτοκίνητο σαν σειρά, και είναι αυτό και το ένα και μοναδικό Peugeot 106. Λοιπόν, το Peugeot 106, εκτός από το Rally και από το GTI, είναι ένα πάρα πολύ μικρό αυτοκινητάκι, το οποίο προτείνουν και για νέους οδηγούς, και όσοι είναι πολύ έμπειροι οδηγοί μπορούν να πάνε και στο Rally. Στο GTI είναι ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, πολύ συμπαθητικό αυτοκίνητο, όπου το design του, η μηχανή του είναι, αρχικά ας ξεκινήσουμε με τη μηχανή, γιατί ρωτάτε, είναι πολύ αξιόπιστο. Είναι αξιόπιστο αυτοκίνητο. Το έχουν πάρα πολύ γνωστοί μου. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς γνωστών που έχουν και το ραλί κλπ. Το οποίο δεν σπάει το αυτοκίνητο. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν και σε όλες τις εταιρείες, σε όλο τον κόσμο, όπου οι εταιρείες από εδώ και από εκεί, μερικά αυτοκίνητα είναι ελαττωματικά ή πολύ απλά ο πελάτης, aka ο οδηγός, δεν χειρίζεται σωστά το αυτοκίνητο ή γενικά βαριέται να πάει στο συνεργείο να κάνει στην ώρα του το σωστό σέρβι. Από εκεί και πέρα, το 106 είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο, το οποίο γενιά με γενιά, που τώρα βλέπουμε το καινούργιο, βλέπουμε καινούργια τα 208, 207, υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκινητάκια τα οποία βγήκανε μετά, όπου τα σχέδιά τους είναι full καινούργια. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν θα μοιάξει ποτέ τόσο παλιό. Θα είναι τόσο όσο ώστε να γίνει classic. Τα classic αυτοκίνητα είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα σχέδιο το οποίο μένει για πάντα και ας παλιώσει. Για όσους μπερδεύονται το τι σημαίνει classic κλπ, δεν είναι μόνο η μηχανή του αυτοκινήτου. Κυρίως το classic και το future classic δεν φτιάχνει μόνο η μηχανή του αυτοκίνητου. Φτιάχνει και το design και γενικά η ιστορία από πίσω. Και σαν ιστορία αυτό το αυτοκίνητο και γενικά σαν Peugeot, το racing heritage που έχει είναι ακραίο και είναι τεράστιο. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα γι' αυτό. Όταν αυτοί είχανε, πολλές άλλες εταιρείες ακόμα ξεκινούσαν μετά από δεκαετίες. Οπότε Peugeot 106 και fuck with that. Επόμενο αγαπημένο
αυτοκίνητο που το λατρεύω σε όλες τις εκδόσεις. Από κάμπριο, απλές, κουπέ, από την πιο παλιά μέχρι την πιο καινούργια τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γενιά, είναι το ένα και υπέροχο μεσαίας κατηγορίας, μπορείς και μεγάλης και station wagon λίθιος κατηγορίας, είναι το Renault Megane. Το Renault Megane, άλλο ένα αυτοκίνητο, το οποίο με το σχέδιο του σε κάποιες γενιές την προηγούμενη πενταετία ήταν όμορφο αμάξι, αλλά από την πρώτη μέχρι τη γενιά που βγάλανε τα Cabrio, Domination. Τα βλέπες, ήμουν μικρός, το 3-4 τροχή, άνοιγα δηλαδή και έβλεπα Megane και λέγα «Τι είναι αυτό?». Ήταν ένα αμάξι το οποίο είναι, σου δίνε το προφανώς σε φθηνή επιλογή luxury με τα δερμάτινα καθίσματα και αυτά. Ήταν ανοιχτό, είχε soft top, είχε hard top τα επόμενα μοντέλα. Ήταν ένα όμορφο αμάξι, άνετο. Και πάνω απ' όλα, αυτό το αμάξι όσον αφορά το rally ήταν fucking domination. Ήταν ένα αμάξι το οποίο έχει πάρει πάρα πολλούς τίτλους, όπου είναι ένα αμάξι το οποίο είναι πανέμορφο, μέχρι και το καινούριο τώρα που έχει τετραδιαυθύνσεις και χίλιες δυο τεχνολογικές καταστάσεις, όπου ανά πάσα στιγμή τώρα, άμα ήθελα να πάρω ένα αμάξι το οποίο να είναι σε Megane, δεν θα έκανα πρόβλημα να πάρω το πιο παλιό μέχρι το πιο καινούριο. Γιατί το Megane σαν σασί γενικότερα είναι ένα από τα πιο υπέροχα αυτοκίνητα ever όσον αφορά τη γαλλική φέρμα της Renault και ένα από τα καλύτερα όσον αφορά τις γαλλικές εταιρείες. Τώρα μετά από εκεί πέρα βάλτε τα δικά σας κριτήρια αξιολόγησης ανάμεσα σε ιταλικά και γερμανικά και δεν θα πάμε. Σήμερα μιλάμε για γαλλικά. Το Renault Megane είναι ένα υπέροχο αυτοκίνητο, σχεδιαστικά πάντα, ειδικά τα πίσω φανάρια πάντα του Megane, έκαναν το Megane χώρια από τη φάτσα που πάντα προσπαθούν να την έχουν καινούρια, όπως οι Γάλλοι πάντα κάνουν αυτό το πράγμα. Οι Γάλλοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τα καλύτερα facelifts που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν έχω δει πιο όμορφα facelift, πραγματικά facelift από τους Γάλλους. Είχανε αμάξια τα οποία ήταν random και τα facelift ήταν το ίδιο αμάξι, αλλά άλλο design. Από πίσω μπορεί να ήταν ίδιο, ξέρω εγώ. Και από μπροστά να ήταν άλλο. Epic! Οι Γάλλοι είναι πρωτοπόροι όσον αφορά το concept design. Τα Renault, τα Peugeot, όλα είναι εταιρείες απίστευτες. Όπου θα περάσουμε και στην επόμενη εταιρεία, η οποία είναι ακραία και είναι κάτω, και το επόμενο αμάξι προφανώς και είναι κάτω από την ομπρέλα της Citroën. Ένα αμάξι που ήταν ένα μικρό αμάξι, γρήγορο αμάξι, και σαν εταιρεία αυτή έχει βγάλει και άλλα τώρα ακραία υβριδικά και ηλεκτρικού τύπου αυτοκινήτου. Είναι Citroën, αλλά είναι DS3. Το DS3, όταν είχε πρωτοβγεί και μου πιτσιρικάς, νομίζω πήγαινα ήμουν ακόμα σε φάση φοιτητής φάση. Όταν το πρωτοείδα λέω, Τι φάση με το σχέδιο. Το σχέδιο, μέχρι και τώρα η DS που έχει ξεφύγει και το DS το παλιό βάτραχος, το όνειρο αυτοκίνητο του πατέρα μου, όπου το σχέδιο, ο κινητήρας ήταν γρήγορο, ήταν σχεδιαστικά, ήταν ακραίο. Τα χρώματα πώς κάνουν combination, οι ζάντες με το αμάξωμα, με την οροφή, όλα αυτά ήταν. Το ήθελα και ακόμα το θέλω το αμάξι, και ευτυχώς εδώ πέρα στην Αγγλία είναι φθηνό αυτή τη στιγμή μιλάμε. Και είναι ένα αμάξι το οποίο είναι και αξιόπιστο, που το ξέρω. Είναι γρήγορο. Δεύτερο, είναι πολύ γρήγορο αυτοκινητάκι. Δεν είναι ακραία γρήγορο, δεν είναι super car. Μιλάμε τώρα για απλό αυτοκίνητο. Είναι γρήγορο, αλλά είναι τέρμα στυλάτο. Αυτό το αμάξι θα αργήσει πολύ να παλιώσει εξωτερικά. Σίγουρα δεν είναι future classic όπως είναι το 106 Rally, αλλά ή κάποια Megane, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα αμάξια τα οποία θα μείνουν, και άμα τα πάρεις τώρα, ένα μοντέλο που σχεδόν κλείνει, ας πούμε, δεκαετία, θα μπορεί να το έχεις άνετα για τα επόμενα 5-6 χρόνια και να λες ότι αυτό το αμάξι είναι όμορφο και δεν μοιάζει outdated, δεν έχει βγει καθόλου από. Δεν φαίνεται παλιό. Υπάρχουν πολλά, πολλά γερμανικά, πολλά γαλλικά, πολλά ιταλικά, πολλά ιαπωνικά, τα οποία μετά από 10 χρόνια, με τα τάσια που συνηθίζουμε να παίρνουμε εμείς οι Έλληνες και δεν παίρνουμε ποτέ ζάντες αλουμινίου, και με την κακή συντήρηση απέκτησε αυτά, και το κακό χρώμα του ασημί, το ασημί, που το λέω, το ασημί είναι το χρώμα του μπάρμπα. Υπάρχουν τόσα χρώματα. Το μαύρο, το ασημί και το λευκό, ξεχάστε το. Υπάρχουν τόσα ωραία χρώματα, μπορντό και τέτοια, που όλα τα
τα φθηνά αυτά κορεάτικα ιαπωνικά αυτοκίνητα που τα παίρνουν περισσότεροι σε λευκό και σημεί, παλιώνουν. Τα γαλλικά έχουν αυτό το καλό πράγμα. Έχουν τα ωραία βαθιά κυπαρισί σε χρώμα αυτοκίνητα. Έχουν ωραία μπορντό. Είναι αμάξια τα οποία δείχνουν όμορφα. Είναι πολύ μελετημένα στο design και τα DS. Και σαν DS, όλη αυτή η εταιρεία κάτω από τη Citroën φτιάχνει ακραία αυτοκίνητα. Πιστέψτε με, DS5, πολύ όμορφα αμάξια. Τεχνολογικά πολύ μπροστά. Αεροναρτήσεις όταν άλλοι ήταν. Δεν ξέρω τι, αυτοί είχαν τον Βάτραχο. Ψάξτε τον DS τον Βάτραχο για όσους ξέρετε τους γνώστες. Όχι classic, όχι future classic. Ήταν μια τεχνολογική ακραιότητα. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο τέταρτο αυτοκίνητο που θα το κάνω compilation δύο αυτοκίνητα σε ένα. Το οποίο είναι το Renault 5 Turbo και το Renault Clio RS ή οποιαδήποτε κατηγορία πριν το RS και πριν το Turbo. Δηλαδή ένα απλό Renault 5, ένα Renault 5 Alpine ή Alpine, πες το όπως θέλετε, ή ένα απλό Renault Clio. Από τα πιο παλιά μέχρι τα πιο καινούργιες γενιές από το κάθε αυτοκίνητο. Renault Clio και Renault 5. Λοιπόν, Renault 5. Το είχε ο θείος μου, νομίζω, σε κόκκινο. Ακραίο. Μετά από το Mini Cooper. Άσχετο. Δεκαετία του 90. Ένα αμάξι πύραυλος. Ένα αμάξι θρύλος. Ένα αμάξι επικίνδυνο. Το Renault 5 ήταν ένα αυτοκίνητο που ήταν Dominator. Ήταν ο πιο Terminator όσον αφορά τους αγώνες, τις κατηγορίες του. Σε ράλι. Ήταν ακραίο και εννοείται στο δρόμο ήταν ένα αμάξι το οποίο απλά έσπερνε. Και ακόμη και τώρα είναι super classic. Άμα βρεις και το wide body, το κλασικό, το Renault 5. Όνειρο ζωής. Είναι ένα αμάξι που σχεδιαστικά μούρλια, never outdated. Είναι ένα αμάξι το οποίο το βλέπεις είναι παλιό, αλλά κατευθείαν λες αξίζει τον κόπο να μπει στο δικό μου γκαράζ, γιατί είναι classic το σχέδιό του, όλα. Το τιμόνι του, όλα είναι epic. Renault Clio από την άλλη. Σκάει το Renault Clio μετά από το πεντάρι και λέει η Renault, αυτό είναι το δικό μας μικρό αυτοκίνητο. Έρχεται λοιπόν η Renault και σκάει με το Clio, το πρώτο τετραγωνισμένο Clio, μέχρι και το τελευταίο τώρα Clio, το οποίο είναι ακραίο και υπέροχο. Ένα σχέδιο καινούριο, ένα σχέδιο και ένα αυτοκίνητο κινητήρες οι οποίοι σπάνε σαν αγώνια, ένα πάρα πολύ ωραίο αμάξι, το οποίο θα ήθελα πραγματικά αν μπορούσα να έχω την πρώτη γενιά. Θα ήθελα να έχω το 182, θα ήθελα να έχω τα RS, θα ήθελα να έχω το καινούριο, θα ήθελα να έχω 1002 κλειό, θα ήθελα να έχω όλα τα τρόφι. Αμάξι το οποίο το μπλε του, εκείνο το γαλάζιο από το RS και εκείνο το κόκκινο, νομίζω, είναι κόκκινο κάτι. Υπέροχο αυτοκίνητο, υπέροχο αυτοκίνητο. Το κοιτάω για εδώ, για αγορά, για μένα, προσωπική. Ένα αμάξι όνειρο, θέλω να το έχω κάποτε, να το έχω και να μην το πουλήσω ποτέ στη ζωή μου. Το Renault 5 και το Clio είναι δύο μικρά αυτοκίνητα που εγώ θα μπορούσα να τα προτείνω σε καινούριους οδηγούς άνετα. Δεν σου μιλάω για το RS, γιατί σίγουρα στην Ελλάδα θα είναι πανάκριβο το παίρνει πάμφθινο. Τα Renault 5 δύσκολα να τα βρεις. Άμα είσαι τόσο μάγκας, καινούριος οδηγός και παλαιούρας, 30 χρονών σαν και εμένα, και θες να έχεις ένα απλό αυτοκίνητο, έχεις τώρα ένα απλό αυτοκίνητο και κάνεις την πάντα κάποια λεφτά τα οποία θες να αγοράσεις ένα μικρό αυτοκίνητο και να το αναπαλαιώσεις ή να το βρεις σε καλή κατάσταση. Do it, brother. Do it. Λοιπόν. Το επόμενο αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θέλω να πάω full classic, full για νέους οδηγούς, full για παλιούς οδηγούς, full για γυναίκες, full για άντρες, full για όλους. Είναι ένα αμάξι το οποίο είναι το 2 Chevy ή αλλιώς, πως το έλεγαν και μας το μάθαμε πάλι, The Chevy. Το DeSevo δεν είναι αμάξι το οποίο θα το πάρεις και θα κάνεις κόντρες. Δεν είναι αμάξι το οποίο θα το πάρεις
και θα πεις αυτό το αμάξι δεν έχει ασφάλεια, η πόρτα του είναι σαν και αυτό εδώ, σαν την κουρτίνα μου. Αυτό το αμάξι είναι αργό. Αυτό το αμάξι δεν είναι ασφαλές για να βγεις στον περιφερειακό και να πας χιλιάδιο μέτρα. Άμα θες βγαίνεις, εγώ θα βγαίνα με πολύ προσοχή. Αλλά είναι ένα αμάξι το οποίο είναι ένα από τα πιο στυλάτα στον κόσμο όλο. Ένα αμάξι το οποίο τώρα άμα το πάρεις σε καλή κατάσταση και το αναπαλαιώσεις και το κάνεις full mama, σε περίπου 15 με 20 χρόνια από τώρα θα βγάζεις πάρα πολλά λεφτά από το αμάξι άμα το πουλήσεις. Επίσης ένα αμάξι το οποίο είναι υπέροχο για καλοκαιρινούς έτσι μήνες, για τη Θεσσαλονίκη, για την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, για όπου θες, για να κάνεις road trips, να κάνεις τρέλα. Υπάρχουν αμάξια, δεν σε βω, τα οποία κάνουν το μισό γύρο του κόσμου. Υπάρχουν πολλά τέτοια ντοκιμένταρις. Είναι ένα αμάξι σκυλί, μπορεί να βγάλει τα προβλήματα γιατί είναι πολύ παλιό αμάξι, αλλά ένα αμάξι το οποίο είναι στυλάτο. Πηγαίνει σε πολύ, πηγαίνει πάρα πολύ σε κοπέλες, αλλά πηγαίνει και πάρα πολύ σε αγόρια. Άνετα θα μπορούσα να έχω ένα τεσεβό, δίχρωμο, τρίχρωμο, πάρα πολύ όμορφο, όχι πολλά λουδάκια και ζουξιμούξι. Θα το είχα πάρα πολύ όμορφο, θα προσπαθούσα να βρω το topless. Είναι ένα αμάξι το οποίο είναι full life style, γράφει υπέροχα στις φωτογραφίες, γράφει υπέροχα σε ολονών τις ζωές. Είναι ένα αμάξι το οποίο αποδεικνύει ότι το αμάξι δεν είναι η μηχανή, δεν είναι πόσο γρήγορα θα πάει, δεν είναι πόσο καινούργια είναι. Είναι ένα αμάξι το οποίο είναι πραγματικά αυτοκίνητο. Σου δίνει όλη την οδική εμπειρία. Δηλαδή το πόσο οδηγάει, άμα ψάξει τώρα υδραυλικό τιμόνι και αερόσακους, γεια σας. Το πόσο οδηγάει, το πόσο γρήγορα είναι, χέστηκες. Ο ήχος του είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Η άνεσή του είναι απίστευτη. Είναι απίστευτο. Λεπτές τεσούλες και μαμού μπορείς να τις αλλάξεις, να το κάνεις πιο σύγχρονο το αμάξι. Χίλια δυο μπορείς να κάνεις. Είναι ένα υπέροχο αυτοκίνητο. Classic το DeSevo. Είναι full bucket list σε κάποια περίοδο της ζωής μου. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός ή μάλλον η τσέπη μου να έχω ένα τέτοιο αμάξι δίπλα στα υπόλοιπα αυτοκίνητα σαν συλλογή. Μέχρι το σκέφτομαι να έχω μια συλλογή. Αυτή ήταν η πεντάδα, η γρήγορη, plus ένα έτσι εκεί πέρα με το κλειό και το πεντάρι. Έρχεται και part 2 εννοείται, γιατί τα γαλλικά είναι η αγάπη μου τεράστια. Έρχεται και εννοείται και για ιταλικά αυτοκίνητα που είναι τεράστια αγάπη. Έχουμε πολλά πράγματα να σημειώσουμε πάνω στα γαλλικά και στα ιταλικά, αλλά κυρίως στα γαλλικά, γιατί τα ιταλικά αυτοκίνητα υπάρχουν πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί μιλάνε ότι είναι πολύ εύστορο γιατί έχει άλλα πολλά προβλήματα, μαλάκα. Αλλά τα γαλλικά ποτέ δεν παίρνουν την αξία που πραγματικά θέλουν, εκτός από το ραλί που το κράζουν όλοι κακώς. Όπως και να έχει, τα γαλλικά θέλω να τα δώσω λίγο βάση. Αυτά. Πείτε μου τη γνώμη σας, ποια είναι τα αγαπημένα σας. Μην μου πείτε άμα σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Ακόμη και Ιάπωνος να είσαι, ακόμη και Γερμανός να είσαι. Πείτε μου το αγαπημένο σας γαλλικό αυτοκίνητο που θέλετε να ακούσετε και να δείτε σε βιντεάκι τώρα, να το συζητήσουμε στο επόμενο βίντεο. Και γενικά πείτε μου ποιο είναι το αγαπημένο σας γαλλικό. Άμα είχα τώρα 4 Civic, 4 Mercedes, BMW, δεν ξέρω τι σας αρέσουν, όλα αυτά που σας αρέσουν. Και θέλετε να είχατε ένα γαλλικό. Ένα γαλλικό. Καλό γαλλικό. Ποιο γαλλικό αυτοκίνητο θα ήταν αυτό. Λοιπόν, τα φιλιά μου, το αγαπημένο της πεντάδας εννοείται είναι λογικά το πεντάρι και το DeSevo για μένα. Παλιά αργά αυτοκίνητα, αλλά είναι όμορφα για μένα αυτοκίνητα. Ψάξτε να βρείτε τώρα. Να είστε σίγουροι ότι κάνατε like σε αυτό το βίντεο. Άμα θέλετε, μπλούζες καινούριες έρχονται. Χριστούγεννα, ξεκινάει μια σειρά επεισοδίων γιορτινή από την Ισλανδία που πήγαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τις συμπαράσεις που στέλνετε, για τις ιδέες που στέλνετε. Αυτά. Κάντε like και κάντε follow στο Instagram που είναι από κάτω. Κάντε like στο Facebook. Στείλτε ερωτήσεις, στείλτε θέματα, στείλτε το αυτοκίνητό σας. Χίλια δεν θα κάνουμε. Το Rate My Car θα γυρίσει σε κάποια φάση. Απλά είχα κάποια θέματα γιατί κάποιοι μου στείλατε το αυτοκίνητο, ετοίμασα βίντεο και μετά τελικά για κάποιους λόγους δεν θέλατε να δείτε το αμάξι σας. Άλλοι μου είπατε σοβαρούς λόγους, άλλοι μου είπατε ραντομιές. Θα ήθελα λίγο να είμαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί εννοείται δεν είναι όπως μιλάω εγώ τώρα. Βάζω τα δικά σας αμάξια στο Rate My Car, οπότε θα πάρει λίγο χρόνο γι' αυτό. Όχι, δεν θέλω να το κάνω. Είχα βίντεο έτοιμο. Απλά δεν μπορούσα να το ανεβάσω για τον αλφαγή λόγο, ο οποίος δεν ήταν δικός μου λόγος. Όπως και να έχει, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe μέσα στο καινούριο συνδρομητής. Έρχομαι με περισσότερα βίντεο που θα μιλάω για αυτοκίνητα και αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ελπίζω να σε έκανα λίγο παρέα. Αυτά. Αβιός! Αβιός!